Λοιπόν, συνεχίζουμε. Winners Quarters, Mr. Spunky. Λέω γιατί δεν έχω πάλι από τραγούδι. Όποιος έχει ξέρει πάνω και όντε. Και Mike PL. Ness με Byleth. Θεωρητικά, άμα μπει ο Ness μέσα γίνεται χαμούλης. Αλλά η Byleth έχει το range να κρατήσει μακριά τον Ness, οπότε... περιμένω να δούμε ενδιαφέρον. Πάτσε. Είσαι ποσοστά για την ώρα, αλλά η αρχή είναι λίγο για ζέσταμα, έτσι. Τα πρώτα stocks, ειδικά στο πρώτο game, είναι λίγο χαλαρά. Οπ, γρήγορο έφυγε το stock. Στα σπάκι να κλείνει το... αυτό. Δεν ξέρω τι πήγε να γίνει, αλλά αυτά τα ρίξη πολύ δουλεύουν. Άλλο είναι να τα αποφεύγουμε. Συνεχίζουν να παίζουν στο Let's. Ο Mike Will μας ρισκάρει πολύ πίσω. Πρέπει να χάσει και το. Όχασε τελικά. Το του Mr. Spunky φαίνεται να είναι safe. Mike Will έχει μείνει λίγο πίσω από την φάση του παιχνιδιού. Θέλω να μπορέσει κάπως να διαβάσει το game style του Spunky να επανέλθει στο δεύτερο παιχνίδι. Καλά! Καλά, με ένα side beat του κουπερκόλας. Παίρνει το stock. Ναι, να κάνεις αυτό το 137 ήδη. Downer 23 damage. Αλλά νομίζω κάπου εδώ, ναι, κάπου εδώ τελείωσε. 1-0 λοιπόν, Mr. Spunky. Πάμε λοιπόν, Battlefield. Να παίξει πολύ safe ο Mike, βάσει και καταφέρει να κάνει κάτι γιατί είμαστε, ναι, δεν πειροσπέκτη. Run. Οπότε θα κάνει πάρτι. Μα δεν έχεις καλή ανταπόκριση του χαρακτήρα σου. Ευκαιρία εδώ για πάνης, πρώτο πάνης, Mike. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα κάτι, σίγουρα θα μπορούσα να κάνει κάτι, δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνει. Άνα το σπάντος μες στην Spunky. Πάλι στο Edgeguard, αλλά δεν μπορεί να βρει το χόκι ο Mike PL. Αλλά θα πάρει το stock. Εντυπωσιακό. Προβάδισμα λοιπόν για τον Mike, ο οποίος όμως τώρα κινδυνεύει. Ωραία, αλλά όχι. Έφερε εκεί, πρόδωσε. Κάει η Thunder. Το damage ανεβαίνει για τον Mike, ο οποίος όμως τώρα έχει την ευκαιρία. Δεν θα κάνει κάτι, ίσα ίσα θα κινδυνεύει τώρα. Εκεί πάει. Μια σπάγκο Mr. Spunky. Δεν θα το βρει, θα γυρίσουν και δύο με ασφάλεια στο stage. Το τυμάχι κέντρο. Δεν υπάρχει πάνηση μετά το build εκεί πέρα. Χαμηλό. Να σου κάνω σημαίνει, όχι η side smash. Θα πάρει λίγο damage. Εδώ χαμηλό recover τελικά. Στο H ο Mr. Spunky του δίνει ευκαιρία ζωής, αλλά όχι. Εκεί το back throw κατευθείαν κλείσει το stock χωρίς να έχουμε καμία αμφιβολία.
και το down air πολύ χαμηλά. Δεν θα καταφέρει να γυρίσει. 2-0 λοιπόν, Mr. Spanky. Γρήγορα σχετικά προχωράει το winner's semis.